Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Η σημερινή Αριστοτρίτη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, είναι λίγο διαφορετική και ο λόγος είναι απλός. Η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, σήμερα 3η 29 Μαρτίου 2022, δεν μπορεί να μιλήσει. Της έχει επιβάλει ο γιατρός αφωνία, γιατί έχει οξία φαρυγγίτιδα και λαρυγγίτιδα. Και τη ρώτησα μέσω μηνυμάτων. Άρα δεν θα κάνουμε που κάτσε να βρω το μηνύματα με την κουμπάρα. Της λέω, πώς είσαι σήμερα, καλημέρα, πώς είσαι σήμερα, μόλις τελείωσα από γιατρό, οξία λαρυγκοφαρυγγίτιδα, μου έγραψε αντιβίωση και άλλα πολλά και αφωνία φαντάζομαι, της γράφω, μου λέει ναι πλήρη. Άρα δεν έχει Αριστοτρίτη, βάλε μια παλιά Αριστοτρίτη αν θες, μου γράφει. Εντάξει κόρη, της γράφω, ξεκουράσου και Γιάννη, της βάζω καρδούλες, μου βάζει και αυτή, ευχαριστώ και καρδούλες. Και πέρασα κανένα μισάωρο τουλάχιστον, βλέποντας το playlist με τα βίντεο που έχουμε με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Και είδα ότι εκτός από τις Αριστοτρίτες, τις οποίες τις έχουμε εγκαθιδρύσει μετά που σταμάτησε η εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, γιατί θέλαμε μια φορά την εβδομάδα στο κανάλι μας, έχει στο playlist και πολλές εκπομπές τις οποίες συμμετείχε η Αριστονίκη, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Και άρχισα να τις κατεβάζω. Και άρχισα να ανοίγω τους σκληρούς δίσκους, αυτούς τους μεγάλους. Αυτό χωράει για παράδειγμα, ξέρω πως ατέρα χωράει. Και βρήκα μία εκπομπή που κάναμε με την Αριστονίκη μας στις 23 Μαΐου του 2019 με τίτλο «Το φαινόμενο του Ξερόλα». Έτσι σήμερα, Αριστοτρίτη, 29 Μαρτίου 2022, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια μετά, ξαναανεβάζω εκείνη την εκπομπή, για όσους δεν την έχετε δει, αλλά και για όσους την είδατε και θα θέλατε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας. Απολαύστε τη. Και φυσικά, να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και σιδερένια στην Αριστονίκη μας και να επανέλθει δρυμύτερη. Γιατί για έναν άνθρωπο τόσο εκφραστικό που έχει τόσα πολλά να πει όπως η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η αφωνία είναι μεγάλη τιμωρία. Φιλιά. Σήμερα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πείτε εσύ που τα ξέρετε όλα. Είσαι αντιξερόλας εσύ. Διαβάζω. Okay. Διαβάζω. Να σου πω τι γίνεται. Πολλές φορές νομίζω ότι μας συνεπέρνει έτσι, δεν ξέρω, η κουβέντα, η θέληση να μπούμε και εμείς σε μία συζήτηση, να πούμε, α, ξέρω κι εγώ, το ξέρω εγώ αυτό. Μπορεί να μην το ξέρεις εξ ολοκληρώ, έστω εν μέρει να το ξέρεις, ωστόσο πετάγεσαι. Από την άλλη όμως, νομίζω, μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, πρέπει να διαβάζεις για να ξέρεις. Χωρίς διάβασμα δεν μπορείς να ξέρεις. Και σίγουρα διαβάζεις, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας, νομίζω. Και όσο διαβάζεις, τόσο περισσότερα αντιλαμβάνεις ότι δεν ξέρεις. Αυτό είναι. Ότι είναι και άλλα για να μάθεις. Ναι, και είναι και άλλα και να μάθεις, αλλά και ότι σου γεννιέται η επιθυμία να διαβάζεις περισσότερο, καθότι δεν νιώθεις ότι μπορείς να διεκπεραιώσεις ένα θέμα χωρίς να διαβάζεις περισσότερο. Πόσο διαβάζεις? Εγώ διαβάζω πολύ. Μ' αρέσει κάθε να μέρα, διαβάζω. Είναι η αγαπημένη μου δραστηριότητα. Δεν είναι ότι το κάνω. Δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο διαβάζεις. Τον ελεύθερο χρόνο διαβάζω, ναι. Βιβλία κυρίως. Και βιβλία και άρθρα και γράφω, μ' αρέσει. Είναι κάτι που είναι για μένα σαν χόμπι, δεν είναι σαν αγκαρία, είναι σαν χόμπι. Η χρήση του ξερόλα της Google, πώς την σχολιάζεις? Κοίταξε να δεις, με εκνευρίζει αυτό το φαινόμενο που βλέπω. Γιατί είναι ξερόλας. Ναι, με εκνευρίζει αυτό το φαινόμενο, γιατί τώρα με την έξαρση των κοινωνικών δικτύων, έτσι που πολύ ξαφνικά έχει γίνει, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, διαβάζεις κάτω από πώς κάτι απόψεις που στην αρχή γελάς, αλλά μετά... από κάποια φάση και μετά δεν σου φαίνεται τόσο αστείο. Και είναι κάτι τύποι που τα ξέρουν όλα, ρε παιδί μου, δηλαδή όλες τις επιστήμες τις κατέχουν. Και έχουν και άποψη πάνω σε πράγματα που οι άλλοι μπορεί να σπούδασαν, να έχουν φάει τα χρόνια τους, είτε γιατί είναι γιατροί, είτε γιατί είναι κάποιες άλλες ειδικότητες, αλλά αυτοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από αυτούς όλα και είναι αυτό πολύ εκνευριστικό. Μήπως όμως, Αριστονίκη μου, σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που λες στα social media είναι ο τρόπος που εκφράζουν τις απόψεις. Το μεταδίδουν περισσότερο σαν γνώση παρά σαν άποψη, δηλαδή λένε ότι το ξέρω, το κατέχω.
και δεν είναι απλά εκφράζω μια σκέψη, μια ιδέα. Κοιτάξτε, όταν εκφράζεις μια γνώμη, μια άποψη και λες κάτι για κάποιον και λες ότι δεν είναι έτσι, τα πράγματα είναι έτσι, χωρίς να γνωρίζεις τα γεγονότα όπως έχουν. Mm-hmm. Απλά και μόνο επειδή πήρες μια είδηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, και την έχεις πάρει ως δεδομένο και από εκείνο το μοναδικό δεδομένο βγάζεις εσύ τα συμπεράσματά σου, αυτό δηλώνει μια τάση. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ όταν ακούς μια είδηση, κάθεσαι και γράφεις από κάτω ό,τι σου έρχεται χωρίς να διασταυρώσεις αν αυτό ισχύει ή όχι. Θα το διασταυρώσεις, θα το επεξεργαστείς, θα το φιλτράρεις, δηλαδή, θα το ζυμώσεις στο μυαλό σου. Ακριβώς. Είναι μια δημόσια δήλωση εκείνη. Μπορεί αυτός να κάνει μια συνομιλία, αλλά είναι μια δημόσια συνομιλία. Mm-hmm. Μπορείς στο κατηδία να πεις την άποψή σου, αλλά είναι διαφορετικό να την καταθέσεις δημόσια και μάλιστα να την γράψεις κάτω από site, mm-hmm. τα οποία θα τα δει και οποιοσδήποτε. Έτσι, στην ουσία, εκείνη τη στιγμή δείχνεις το στίγμα σου, δείχνεις ποιος είσαι, δείχνεις μια μικροεικόνα για το ποιος είσαι και τι άποψεις έχεις. Γι' αυτό είναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό γίνεται καθότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι άνθρωποι ότι όταν εκφέρουν την άποψή τους δημόσια κάτω από μια είδηση φαίνεται και είναι δημόσια εικόνα, αλλά είναι όντως, γνωρίζουν αυτό και παρόλα αυτά καταφεύγουν στο να τόσο άκρητα να λένε την άποψή τους. Δεν ξέρω αν τι από τα δύο ισχύει. Μπορεί και τα δύο. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις το ένα, σε κάποιες περιπτώσεις το άλλο. Μα τι διαφορά έχει αν το αντιλαμβάνεται ότι θα το δουν πολλοί άνθρωποι ή αν νομίζει πως θα το δουν μόνο λίγοι? Από τη στιγμή που κάνει τον ξερόλα και κάνει τον ειδικό πάνω σε πράγματα που δεν είναι ειδικός και βγάζει διαγνώσεις χωρίς να είναι ειδικός για να βγάλει διαγνώσεις και χωρίς να έχει εξετάσει. Εδώ οι ειδικοί δεν βγάζουμε διαγνώσεις. Είναι τραγικό. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσει η Αριστονίκη, για παράδειγμα, mm-hmm. που είναι ενεργεία ψυχολόγος. Αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι ως ψυχολόγος. Και η οποία είναι επιστοποιημένη για να κάνει διάφορα τεστ ψυχολογικά, που ελάχιστη ψυχολόγοι είναι επιστοποιημένοι σε αυτά. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να πει για άνθρωπο που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Από κοινού, για παράδειγμα, αυτός ο άνθρωπος μάλλον έχει αυτή την διαταραχή. Ποτέ. Και μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν 38 πράγματα. Και έρχεται τώρα κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε ψυχολόγος, ούτε συναφούς επιστήμονας και σου βγάζει διαγνώσεις. Σου λέει εσύ έχεις αυτό, εσύ έχεις το άλλο, άλλος έχει το άλλο. Και υπάρχουν επίσης και πολλοί Κυπραίοι, mm-hmm. ξέρω και Ελλάδες, Κυπραίους ξέρω σίγουρα πάρα πολλούς, οι οποίοι σίγουρα νομίζουν ότι επειδή το είπαν είναι γεγονός. Ναι. Για παράδειγμα, σου λέει ο άλλος, είσαι, τι να σου πω, μια κατηγορία, είσαι ισχυρογνώμο. Mm-hmm. Τεκμηρίωσέ το. Πάνω σε τι το βασίζεις ότι είμαι ισχυρογνώμο? Πες μου ένα, δυο, τρία περιστατικά, στο οποίο επέμενα στην άποψή μου, ενώ υπήρχαν δεδομένα και λογικά ευρήματα και ρεαλιστικά ευρήματα που επεδείκνυαν πως η άποψή μου ήταν λάθος και εγώ επέμενα και αυτό σημαίνει είμαι ισχυρογνώμο. Ή σου λένε είσαι αναξιόπιστος. Τεκμηρίωσε μου με ποιο τρόπο είμαι αναξιόπιστος. Πρώτα απ' όλα γνωρίζεις ή που με κατηγορείς εμένα ότι είμαι αναξιόπιστος, ποιος είναι ο ορισμός της λέξης αναξιόπιστος? Έτσι πυροβολούν δηλαδή οι κατηγορίες. Ναι, σου ρίχνουν εκεί πέρα ένα επίθετο και μετά άμα το πουν σου λέει το είπα, είναι γεγονός. Λοιπόν, να πούμε έτσι μερικά πράγματα που ισχύουν. Το πρώτο που ισχύει είναι ότι scripta manent, δηλαδή, τα γραπτά μένουν. Από τη στιγμή που γράφεις κάτι κάτω, ναι, έστω και αν το γράφεις στο διαδίκτυο σαν σχόλιο κάτω από μία ανάρτηση και μετά το έσβησες, μπορεί κάποιος να πάρει απεικόνηση οθόνης εκείνης της ανάρτησης και παραμένει. Και από τη στιγμή που από το όνομα σου, που το προφίλ το δικό σου, έχεις γράψει ανίκες κατηγορίες για ανθρώπους, έχεις δικάσει ανθρώπους ερήμηντους, έχεις σπηλώσει ονόματα ανθρώπων, έχεις δυσφημίσει ανθρώπους, μετά υπόκεισε και στις νομικές κυρώσεις, στις ποινικές κυρώσεις. Και είμαστε πάρα πολύ, σε πολύ καλή φάση, γιατί ήδη έχουμε ένα δικαστικό, δεδικασμένο νομίζω, μια απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου, η οποία έχει βάλει ποινή σε ρητορική μίσους, η οποία έχει βεβαίως σε σχόλια που είχαν γραφτεί κάτω από την ανάρτηση ενός κυρίου. Ναι, έχεις δίκιο, και έβαλε ποινή. Δηλαδή, τούτο πρέπει να μάθει ο κόσμος. Νομίζω πάμε λίγο στην επιστολή για να ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα. Μοιράζει. Λοιπόν, Κυπριακός ξερολισμός. Είναι πολύ σύντομη επιστολή και περιεκτικότατη. Γιατί οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολλά πράγματα λένε λίγα.
Αγαπητή μου κυρία Θέκλα, καλημέρα. Εδώ και περίπου 34 χρόνια ζωής έχω ακούσει αμέτρητες φορές άτομα άνευ προσόντων ή και μιας προχωρημένης ηλικίας, και μου στέλνει ένας φίλος τώρα μήνυμα στο Messenger και λέει πολύς ξερολισμός. Υπάρχουν κάτι ηλικιωμένοι, λες ένα χαρακτήρα θα τον πω, οι οποίοι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, είναι ισχυρογνώμονες και σου το χτυπάνε συνέχεια την άποψή τους. Λοιπόν, να εκφέρουν στεναρές και απόλυτες απόψεις σε θέματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Από ιατρική μέχρι αθλητισμό, καταλήγοντας σε μαθήματα ζωής. Κηρύγματα θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, ειδική σε όλα. Όντας ο ίδιος σπουδασμένος και με διδακτορικό τίτλο, προσπαθώ πάντα να παραμένω σκεπτικός και όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος μου να μελετώ το θέμα που με απασχολεί, πριν εκφέρω γνώμη. Ο νέος που μας γράφει είναι ένας Κύπριος νέος 34 χρονών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, που σημαίνει ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο. Τελείωσε το πανεπιστήμιο. Πέρασε στο μάστερ ή τον πήρα στο μάστερ. Τελείωσε το μάστερ. Τον πήρα στο διδακτορικό, κάθισε εκεί πέρα και έφαγε όλο το σκόρσο του να γράψει μια διδακτορική διατριβή, όλο το σκόρσο του να υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή και του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδακτορικού. Εγώ γι' αυτό σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φέρουν διδακτορικό τίτλο, επειδή γνωρίζω όχι εξηδίας πείρας, γνωρίζω από φίλους μου οι οποίοι έχουν πάρει διδακτορικό τίτλο, πόση πολλή δουλειά και πόσο πολύ κόπο θέλει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο να πουλά διδακτορικούς τίτλους, τουλάχιστον έγκυρο πανεπιστήμιο. Γιατί έχει και κόσμο που λέει, και επειδή έχεις διδακτορικό εσύ, για παράδειγμα, στο τάδε θέμα σημαίνει πως τα ξέρεις όλα. Ναι ρε φίλε, ένας που έχει διδακτορικό, εγώ δεν έχω διδακτορικό εντωμεταξύ, για να συνεννοιόμαστε. Ένας που έχει διδακτορικό, για παράδειγμα, σε εφαρμοσμένα μαθηματικά, γνωρίζει πολύ περισσότερα από έναν ο οποίος δεν έχει κάνει καν πτυχίο στα μαθηματικά, πόσο μάλλον στα εφαρμοσμένα, για θέματα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Αυτό όμως που κάνω εγώ, το ότι μελετάω ο άνθρωπος και είναι σκεπτικός πρωτού εκφέρει γνώμη, έρχεται σε αντίθεση με αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας, που έχουν την εντύπωση ότι η ηλικία φέρει και την απόλυτη γνώση. Ναι. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνουν τη φράση «Εσείς οι μητσοί δεν ξέρετε τίποτε». Απαραίτητο, πόσο με νευριάζουν το πράγμα. Πόσο με νευριάζουν το πράγμα. Δεν υποβαθμίζεις, δεν υποτιμάς έτσι και τον συνομιλητή σου ή το συνεργάτη σου στη δουλειά. Βέβαια. Λέγοντας, δεν ξέρει ο μικρός, ας πούμε. Ναι. Και εγώ έχω να σου πω ως μάνα, που έχω ένα γιο 22 και μια κόρη 19, ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο από τα παιδιά μου, αλλά και από τους φίλους των παιδιών μου. Και παραπάνω την ευκαιρία τώρα να ευχαριστήσω δημοσίως την Κασάνδρα Μπελτράν, φίλη της κόρης μου, η οποία μου έδειξε πώς να χρησιμοποιώ το Instagram. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ευγενέστατη κοπέλα, σπουδάζει ιατρική. Πού σπουδάζει η κόρη, στη Τσεχία. Η οποία μου γράφει μέσα από το Instagram, κυρία Θέκλα να σου πω, κυρία Θέκλα να σου πω, και μου έδειξε. Και πώς να βάζω stories και πώς να βάζω πάνω στα stories συνδέσμους. Και δεν τρέπομαι να το πω. Ότι η Κασάνδρα Μπελτράν με έμαθε να χρησιμοποιώ το Instagram, ενώ τα παιδιά μου μαριόντουσαν να με μάθουν. Καταλάβες. Δεν τρέπομαι να το πω το πράγμα. Τα παιδιά μου ξέρα, αλλά με μαθαίνα. Το Πέτρο σε πήρε να μου δείξει. Ήμουν ανεπίδεκτη μαθήσεως. Πέρσι, ρε, δεν προσπαθούσα να μου μάθει στο Instagram και δεν κατάφερνα. Φέτος το μάθα, μου το μάθαμε Κασάνδρα. Okay. Πέρσι πήγες να μου δείξεις, δεν καταλάβω. Τι πήγα να σου δείξω τα βίντεο, τα stories και αυτά είναι πριν είδηση. Λοιπόν, χλεβάζοντας, λέει, ταυτόχρονα επαναλαμβάνουν τη φράση «Εσείς οι μητσοί δεν ξέρετε τίποτε», χλεβάζοντας την αντίθετη άποψη ή ακόμη την ίδια την επιστήμη. Εγώ έχω διαβάσει και κάτι αναρτήσεις μέσα στα κοινωνικά δίκτυα που σου λέει όλες οι κοινωνικές επιστήμες δεν είναι επιστήμες γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, γιατί η έρευνα τους είναι ποιοτική και όχι ποσοτική, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Παίρνω εκεί το πληκτρολόγιο μου και διαγράφω επιστήμες. Λοιπόν, φυσικά αυτή η εντύπωση αποδεικνύεται τελείως λαθασμένη. Αχ, τούτο είναι το πιο ωραίο του. Αφού αυτά τα άτομα είναι τα ίδια που ψήφιζαν τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα η δική μου γενιά να δουλεύει για 300 και 500 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους ξερόλες, ναι. Όχι φίλε, είσαι τέλειος. Τα παρηγράφεις όπως είναι. Θα διαβάσω και μηνύματα ή να προχωρήσεις. Ό,τι θες. Ήρθε ένα email τώρα.
Τι εγώ θεωρώ, τα μεν νομίζεις. Τα μεν είμαι ξερόλας. Γιατί μου το λέω ότι είμαι ξερόλας. Ρινάμι όμως, αν είμαι, πέτε μου το. Να το διορθώσω. Καλημέρα σας. Εγώ λέω η αυτοπεποίθηση της άγνοιας. Αδαείς μιλούν με τέτοιο τουπέ, βάζουν και καμιά fancy λέξη, καμιά λέξη έτσι που ακούγεται... Πιο φαντεζή, ναι, ναι. Για να εντυπωσιάσουν. Γεμάτος ο τόπος τέτοιους. Ναι. Το που διάβασα λέει ότι είναι λοιπόν, η σύγχρονη σοφή της εποχής μας, οι ξερόλες. Ναι, όντως. λοιπόν, να πω ότι έχω μελετήσει το θέμα. Το είχα πει έτσι αστειευόμενη, ότι γιατί που μου ζητούσατε σημειώσεις και έλεγα τι θέλετε να σας στείλω, επιστημονικές έρευνες που μιλάνε για το ξερόλα, το έλεγα αστειευόμενη, όμως υπάρχουν. Κι όμως, ε, τι περίεργο. Εντάξει, δεν το λένε ξερόλα ή έχει... Πώς το λένε, χρειαζόταν πώς το να... Είναι δύο σύνδρομα και ένα άλλο στοιχείο προσωπικότητας, τα οποία θα τα ονομάζω, όπως είχαμε πει σε μια παλιότερη εκπομπή, τη σκοτεινή τριάδα του mobbing, mm-hmm. του εργασιακού εκφοβισμού. Θα έλεγα ότι είναι η σκοτεινή τριάδα του ξερόλα αυτά. θα τα αναλύσω στη συνέχεια, αλλά πριν αναλύσω αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία έχω εντοπίσει ως τα στοιχεία που περιγράφουν ακριβώς αυτό το φαινόμενο, να πω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το 1995, λοιπόν, είχε 95. Γίνει μία ληστεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου είχαν συλλάβει έναν κύριο, ο οποίος είχε πάει μέρα μεσημέρι να κάνει μία ληστεία τράπεζας, χωρίς να φοράει ούτε κουκούλα, ούτε να κρύβει με κάποιο τρόπο το πρόσωπό του, τίποτα. Και τον είδαν φυσικά οι κάμερες και τον συνέλαβαν αμέσως. Και όταν τον ρώτησαν, καλά άνθρωπέ μου, πήγες, έκανες τη ληστεία, ωραία. Γιατί δεν καμουφλαρίστηκες. Είπε, μα αφού φορούσα χυμό λεμονιού. Τι? Φορούσε χυμό λεμονιού. Είχε ακούσει κάπου ότι αν φοράς χυμό λεμονιού, γίνεσαι αόρατος. Οπότε... Κατάλαβες. Εφορούσε χυμό λεμονιού. Κατάλαβες. Εντάξει, γελάς από τη μια, αλλά την άλλη σκέψου ότι... Κάτι που διάβασα από έναν ξερόλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλήρη άγνοια, ας πούμε, ιδέα. Σκέψου πόσο επικίνδυνο γίνεται αυτό, για τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Οπότε, ήταν λοιπόν, γραφικό το πράγμα. Είναι. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει και μερικές δοκιμές selfie, αλλά αντιλαμβάνεσαι το 1995 selfie, δεν ξέρω πώς τις πήρε. Ανακάλυψε ότι επειδή ακριβώς έκανε με τη φωτογραφική του μηχανή του 1995 selfie, είδε ότι πραγματικά δεν φαινότανε όταν φορούσε το χυμό λιμονιού και έτσι αποφάσισε να κάνει τη ληστεία, αφού την έκανε και το πείραμα και είδε ότι όντως λειτουργεί, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το παρατηρούσαν δύο έτσι. Ο κύριος David Dunning και ο κύριος Justin Kruger, όπου τους έδωσε έμπνευση αυτό το περιστατικό για να κάνουν μια μελέτη στην ψυχολογία, όχι στην κοινωνιολογία. Στην ψυχολογία τελικά. Φυσικά. Επειδή το έχει αναρτήσει ο Αντώνης ο Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος, το διδακτορικό του είναι στην κοινωνιολογία του αθλητισμού, δεν είναι κοινωνιολόγος, έχει διδακτορική διατριβή στην κοινωνιολογία του αθλητισμού, θεώρησα πως ήταν της κοινωνιολογίας, αλλά τελικά είναι της ψυχολογίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε... Το φαινόμενο Dunning Kruger. Μάλιστα. Αυτό το φαινόμενο... Όχι το φαινόμενο Κυπρέος. Dunning Kruger. Έχει και λαδίτες που ξέρω, που τα ξέρουν όλα. Σίγουρα. Τους έχω συναντήσει εγώ. Οκ. Okay. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια στην Ελλάδα ως ψυχολόγος η Αριστονίκη. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι ακριβώς περιγράφει τον άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και ότι οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα και βασικά παίρνει δεδομένα από είτε λαθασμένες θεωρίες είτε από διάφορα ειδήσεις που βρίσκει διάσπαρτες στο διαδίκτυο οι οποίες είναι αμφιβόλου έτσι, προέλευσης και οδηγείται σε εσφαλμένα συμπεράσματα ο ίδιος από μόνος του και μάλιστα τα υιοθετεί και τα κάνει, τα θεωρεί ως δεδομένα και τα υποστηρίζει έτσι με σθένος και με χαρά γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ακριβώς το σωστό. Και αυτό λοιπόν το φαινόμενο δημιουργεί πάρα πολλά θύματα του φαινομένου αυτού, δηλαδή όλων των υπολείπων ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν κάτι και απλά επειδή μπορεί να μην έχουν το βήμα ή γενικά να μην
θέλουν να το γνωστοποιήσουν, να μην ακούγεται η άποψή τους και να ακούγεται περισσότερο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν, όχι μόνο έχουν εσφαλμένες απόψεις για ένα θέμα, γιατί οδηγήθηκα σε αυτές κατόπιν εσφαλμένων θεωριών, επειδή υιοθέτησαν εσφαλμένες θεωρίες, αλλά γιατί έχουν και ένα άλλο στοιχείο του χαρακτήρα τους που τους κάνει να θέλουν αυτό να το γνωστοποιήσουν και να βγάλουν συμπεράσματα και για αυτούς και για τους άλλους. Λοιπόν, αυτό είναι το φαινόμενο είναι του... Είναι επικοινωνιακή πάντως, ξέρω. Ναι, είναι βασικά λένε η Ντάνινγκ-Κρούγκερ το 1999, τέσσερα χρόνια μετά, γράφουν μια θεωρία η οποία ήταν δημοσιευμένη σε ένα άρθρο ακαδημαϊκό και ήταν ο τίτλος «Ανικανότητα και άγνοια». Πώς, ας πούμε, η ανικανότητα κάποιου μπορεί να τον οδηγήσει σε εσφαλμένες αυτοαξιολογήσεις, αλλά και να έχει άποψη για κάτι. Δηλαδή είναι μια γνωστική προκατάληψη αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι τα ξέρουν όλα και ότι μπορούν να τα ξέρουν όλα. Και βασικά λένε ότι είναι η αδυναμία τους να αξιολογήσουν το προσωπικό τους επίπεδο ικανοτήτων. Και, πάσχουν από αυτογνωσία, δηλαδή. Ναι, και... ναι, δηλαδή δεν μπορούν να αυτοαξιολογηθούν, δεν μπορούν ήδη να αξιολογήσουν τον εαυτό τους κατά πόσο γνωρίζουν κάτι ή όχι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λένε οι Ντάνι Κρούγκερ, λένε βασικά ότι όσοι είναι βέβαιοι για κάτι, κατά βάση είναι ηλίθιοι. Λοιπόν, αυτό λένε. Αυτοί το λένε, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν... Ωραίο αυτό το όσοι είναι βέβαιοι για κάτι, το τιτλάκι. Όσοι είναι βέβαιοι για κάτι, κατά βάση είναι ηλίθιοι. Ντάνι Κρούγκερ. Και κάνανε και μία έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ, ως καθηγητής ψυχολογίας ο Ντέιβιντ Ντάνινγκ. Έκανε μία έρευνα με τους φοιτητές του, όπου είδε ότι όσα παιδιά γράφανε καλά στα διαγωνίσματα, τίνανε να υποτιμούν το ότι έγραψαν τόσο καλά και να λένε ότι έγραψαν μέτρια, αλλά έγραφαν καλά. Όσα δε παιδιά δεν είχαν γράψει καθόλου και είχαν γράψει ελάχιστα ήταν πράγματα, σίγουρα ότι ήταν σίγουροι ότι πέρασαν το μάθημα. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, και αυτό το επανέλαβαν και σε παιδιά δημοτικού κάποια στιγμή μετά, για να είναι αξιοπίστη η έρευνα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι του puzzle. Γιατί είπα ότι έχω βρει τρία. Το πρώτο σύνδρομο είναι αυτό και μετά υπάρχει και το φαινόμενο της Lake Gopekon. Λοιπόν, το φαινόμενο αυτό στην ουσία τι λέει? Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία υπερεκτιμούν τον εαυτό τους και θεωρούν ότι αυτά που γνωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που ήδη γνωρίζουν. Δηλαδή αυτά που γνωρίζουν είναι πολλά, άσχετα αν είναι πολλά ή όχι. Και το τρίτο στοιχείο είναι ο ναρκισισμός. Κολλάει πάλι εδώ πέρα και αυτός ο ναρκισισμός. Κολλάει παντού. Δεν ταιριάζει ο ναρκισισμός, νομίζω. Όπου δεν φτάνει που βγάζουν εσφαλμένες πεποιθήσεις, απόψεις, προκαταλήψεις από φαινόμενα τα οποία μπορεί να μην είναι έτσι όπως είναι. Δεν φτάνει που νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από τους άλλους. Έχουν και τον ναρκισισμό που νομίζουν ότι αυτή είναι και κανένας άλλος και συμπληρώνεται το puzzle της τριάδας και έχουμε να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Προκύπτει αυτό το ερώτημα. Εφόσον έχεις να κάνεις λοιπόν, έχεις μπροστά σου ένα ξερόλα, ναρκισιστή ξερόλα, ένα ξερόλα απ' όλα, πώς τον αντιμετωπίζεις? Μία προσέγγιση είναι αυτή που είπε η Θέκλα νωρίτερα, δηλαδή. Μα του λες τεκμηρίωσέ μου αγόρι. Εγώ πάντως αυτή τη βδομάδα είχα την ατυχία να έχω πολλούς ξερόλες στην εβδομάδα μου. Δεν ξέρω πώς θα βγει η εβδομάδα, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις. Σήκωσα τα χέρια ψηλά. Γιατί με τη λογική. Πας λοιπόν με την μέθοδο της συλλογιστικής. Αυτό είναι έτσι, το έτσι είναι έτσι, άρα το έτσι είναι έτσι. Έναν απλό συλλογισμό που μαθαίναμε στο μάθημα της φιλοσοφίας, δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς, στη Δευτέρα Λυκείου. Και πραγματικά, πολύ έτσι όμορφα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να μάθει λογική. Δεν βγάζεις άκρη. Ποτέ. Δεν βγάζεις άκρη. Σου λένε άλλα ντάλλον. Και επειδή ακριβώς έχουν αυτό τον ναρκισισμό και έχουν αυτό το σύνδρομο του ότι τα ξέρουν όλα και άρα είναι καλύτεροι από τους άλλους και άρα είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρει περισσότερα πράγματα από αυτούς, εντάξει, βγάζουν άσους από τα μανίκια του συνέχεια. Δηλαδή σου λένε τα δεδομένα είναι αυτά,
τους λες, τους σέρνεις όλα τα δεδομένα κάτω, γιατί τους λες, μα αφού το είναι έτσι, τώρα, τα αποδομείς τα πάντα. Και εκεί που τα αποδομείς τα πάντα και είσαι έτσι με μία χαρά, τώρα θα μου πεις, έκανα λάθος, επιτέλους να ακούσω τη μαγική λέξη, έκανα λάθος, σου λέει, ναι, αλλά αυτό. Είναι το αλλά. Είναι εκείνο το αλλά που βγαίνει από το μανίκι την τελευταία στιγμή. Και πραγματικά. Και μετά ξαναξεκινάς. Συλλογιστική. Αυτό, εκείνο. Το άλλο, αυτό. Το αλλά έτσι. Σου βγάζει άλλο αλλά. Επομένως, καταλαβαίνω, Αριστονή, γελάμε, αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις με καλή πρόθεση ή επειδή είσαι όντως γνώστης, να τους επιμορφώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, πέφτει στο κενό. Δεν έχει κανένα νόημα. Να σου πω γιατί. Σωστά που γράψαν το όνομα Ντάνινγκ Κρούγκερ. Το γράψα στα ελληνικά. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ να γράφουμε τα αγγλικά όνοματα στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Στείλε τους τόπους, δεν ήξερα να γράψω. Θέλουμε να γράψουμε σωστή ορθογραφία. Εντάξει. Λοιπόν, να πω ότι ο Ντάνινγκ και Κρούγκερ από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ το 2000 για τη μελέτη αυτή. Μπράβο. Και να σας πω τα τέσσερα στοιχεία των συμπερασμάτων τους που κάναν για την έρευνα. Το πρώτο, τα ανίκανα άτομα τείνουν να υπερτιμούν το επίπεδο της ικανότητάς τους. Τα ανίκανα άτομα δεν αναγνωρίζουν την πραγματική ικανότητα των άλλων ατόμων. Τρία, τα ανίκανα άτομα δεν αναγνωρίζουν το μέγεθος της ανικανότητάς τους. Ναι. Και τέσσερα, εάν εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο της ικανότητάς τους, μπορεί να αντιληφθούν την έλλειψη της ικανότητάς τους. Αλλά εδώ έρχεται το σύνδρομο το άλλο που είπαμε, του Weipekon, και το ναρκισισμός, που δεν τους αφήνει να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς, πώς γίνεται να είσαι τέλειος, αλλά να είσαι ατελής. Δεν γίνεται. Ναι, σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Εντάξει. Το ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω, Αριστονική, το ιδανικό, το πιο ισορροπημένο, το πιο normal, αν μπορείς να το πεις έτσι, είναι, μπορεί να έχεις την άποψη ή να είσαι ξεροκέφαλος, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο πράγμα, ότι το γνωρίζεις ή να είσαι βέβαιος ότι είναι έτσι. Βγαίνεις εσφαλμένος, βγαίνεις λάθος και το ζητούμενο είναι να το αναγνωρίσεις μάλλον μετά και να διαβάσεις πάνω σε αυτό, να μάθεις μετά. Μα όταν είσαι τέλειος, Πέτρο μου, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις το λάθος σου, γιατί δεν κάνεις λάθη. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις αυτού του ανθρώπου ότι έχει κάνει λάθος? Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, αφού λέμε, είναι τα ξέρει όλα. Άλλωστε, γι' αυτό το λένε ξέρω όλα. Ακόμα και με τον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή, δεν βγάζει άκρη. Αυτό καταλαβαίνω. Μου έλεγες πριν ότι δεν βγάζεις άκρη εσύ, ας πούμε, προσωπικά σε μια καρδιά. Αλλά μάλλον και ο ίδιος δεν βρίσκει άκρη με τον ίδιο τον εαυτό. Με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν ξέρω εάν κατά βάθος γνωρίζει την ανεπαρκειά του. Έχω την αίσθηση ότι δεν την γνωρίζει. Ναι. Δηλαδή δεν κατανοεί ότι αυτό που λέει στον άλλον είναι παράλογο και ο άλλος προσπαθεί να καταλάβει. Θεωρεί ότι αυτό που λέει είναι μια χαρά και ότι ο άλλος είναι ο παράλογος. Άρα πώς θα συνεννοηθείς με έναν τέτοιον άνθρωπο? Δυσκολεύεσαι και λεκτικά, εννοώ πιο με την ροή του λόγου, αλλά και με το γραπτό λόγο. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα εύκολα. Και είναι, νομίζω, το φαινόμενο της εποχής μας. Όπως λέει και η επιστολή, πάσχουμε από αυτό το θέμα. Αυτή η δυσκολία μας κάποιων ανθρώπων να αντιληφθούν ότι η γνώση είναι απεριόριστη, δεν είναι πεπερασμένη, είναι συνέχεια, είναι απεριόριστη, είναι, εγώ θα την έλεγα και μου φαίνεται ότι είναι όπως εκείνο το σύμβολο στα μαθηματικά. Το άπειρο. Το άπειρο, είναι άπειρη. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος άνθρωπος που να τα ξέρει όλα. Δεν μπορεί, δεν έχει τέλος η γνώση. Όσα και αν ξέρεις, πάντα ανακαλύπτεις ότι τίποτα δεν ξέρεις. Γιατί υπάρχουν τόσες επιστήμες, τόσα πράγματα που δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Κοίτα πίσω σου τι έβαλα μια φωτογραφία, ένα φλιτζάρι που λέει δεν χρειάζομαι τον Google, η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Εντάξει, τώρα είναι αστείο, γιατί... Σεξιστικό αστείο, παρακαλώ. Μας την είπε. Παρακαλώ, σεξιστικό αστείο. Κοίταξε, με ρώτησε και του... Βάτεσλας, ο άντρας μου τα ξέρει όλα. Α, μπράβο. Για να είμαστε εντάξει. Για να δικαιολογήσω το σκηνοθέτη μου, με ρώτησε, είναι προσβλητικό, σεξιστικό, και είπα το όχι γιατί είναι αστείο, αλλά εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
Όχι, η κουμέρα μου και η δόκτωρη στο ίδιο Θεοδοσίου γνωρίζει φυσικά καλύτερα από μένα, γιατί έχει κάνει ένα πτυχιακό της πάνω στα στερεότυπα φύλου. Οπότε το γνωρίζει, το διδακτορικό της, οπότε το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Έτσι το σεβόμαστε. Σεβόμαστε και απολογούμεθα και εγώ και ο σκηνοθέτης μου Λοίζος Μαρκίδης. Πάει να τα βάλεις με ένα ξερόλα του είδους εσύ τώρα. Εγώ. Όχι, στο Λοίζο λέω. Πάει να τα βάλει με την Αριστονίκη. Εν τα βάλει με την Αριστονίκη ρε. Μην σου βάλει τα. Αφού φοάτε την, ερώτησε μου εμένα, εντάξει να το βάλω. Όταν λέω φοάτε την εννοώ ότι επειδή γνωρίζει πόσα γνωρίζει, σκέφτεται μην τυχόν και γράψω κάτι που θα ξέρει η Αριστονίκη να μου πει ότι είναι λάθος. Με τούν την έννοια. Ρωτά μια φίλη. Do stupid people ever hit a point in their life where they realize they are stupid? Στέλνει ένα οικονομήνυμα. Και μου λέει, α, μου απάντησε η Αριστονίκη τώρα, πάντα είναι έτσι, δεν αλλάζουν ποτέ. Το γεγονός ότι δεν αλλάζει ποτέ κάποιος, ίσως να έχει να κάνει και με κάποια στοιχεία διαταραγμένης προσωπικότητας, ίσως. Γενικά μιλούμε τώρα, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική φυσικά. Κοίταξε να δεις, μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό, μπορεί να έχει να κάνει και με όμως και το νοητικό του δυναμικό. Ναι, μπορεί το νοητικό του δυναμικό να μην τον βοηθάει να μπορεί να καταλάβει τα πράγματα που του λέγονται. Γιατί για παράδειγμα τώρα, ένας τηλεθεατής, τώρα να το κάνω και screenshot, γιατί αυτά είπαμε μένουν. Εντάξει, screenshot σημαίνει αποθήκευση οθόνης κάποιου πράγματος, το οποίο γράφεται δημοσίως. Θα διαβάσω βάζοντας beep εκεί που υβρίζει. Έχει βάλει κάτω από το trailer της εκπομπής το εξής σχόλιο. Είσαι το τελευταίο πλάσμα, πας στον πλανήτη που μπορεί να μιλήσει για ξερόλες. Απευθύνεται σε μένα. Όποιο άτομο φέρνεις, το γράφει με αλφαγιώτα, όχι με εψιλόν, δεν μπορείς καν να τον αφήκεις να μιλήσει και μιλάς για τις δικές σου εμπειρίες και πώς καταλάβεις για το θέμα που λαλεί. Είναι εν ωραία να ταπελώνεις τους άλλους για τα πράγματα που ουσιαστικά τυρενιούν εσένα. Ας σου βρωμούν τα πάντα, λέει μια λέξη περιπτώματα θέλει να πει, ελέγχεις πρώτα να δεις εάν έχει σχέση πάνω σου. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά. Διαδικτυακά είχαμε συνομιλήσει ελάχιστες φορές στο παρελθόν, ήταν σε μια ομάδα διαδικτυακή, ο οποίος πρόσφατα με πλησίασε μέσω Facebook, με έκανε ad και εμένα, σε κάποια φάση έκανε και το γιο μου ad. Και μου ζητούσε να έρθει στην εκπομπή να πει την άποψη του για το ότι να μιλήσει ενάντια στην αυθεντία της επιστήμης, έτσι μου είχε πει. Mm-hmm. Και μάλιστα είχαμε και μία συνομιλία μέσω Skype, στην οποία μου ζήτησε να έρθει στην εκπομπή και μου ζήτησε να έρθει να μιλήσει ουσιαστικά για θεωρίες συνωμοσίας. Και μάλιστα, επειδή είχε παλιότερα μια φιλική σχέση με κάποιον καλεσμένο μας, μου κατηγορούσε σε εκείνη τη βιντεοκλήση μέσω Skype τον καλεσμένο μας. Ζητούσε επιμόνως να βρεθεί μαζί μου. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο για να πω κάπου. Εγώ κατάλαβα από εκείνη τη βιντεοκλήση ότι ο άνθρωπος ήθελε να έρθει εδώ να υποστηρίξει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ως εκπομπή, όχι εγώ ως θέκα. Γιατί ένα πράγμα το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από την εκπομπή μας και γι' αυτό προσκαλούμε τόσους ανθρώπους, γιατί θα το πω ξανά, όταν στήθηκε η εκπομπή, η σκέψη του καναλιού ήταν στην εκπομπή να μην έχουμε καλεσμένους, να με παίρνει συνέντευξη κάθε μέρα ο Πέτρος εμένα. Και εγώ είπα όχι, δεν τα ξέρω όλα, όχι, δεν θέλω να είμαι μόνο εγώ στην εκπομπή και εγώ προσκαλώ κόσμο. Το θυμάσαι αυτό. Είχαμε πει μια φορά την εβδομάδα να έρχεται κάποιος για μισή ώρα και εγώ επιμένω και είναι ελάχιστες οι φορές που είμαστε μόνο ο Πέτρος και εγώ. Εγώ φέρνω τους καλεσμένους. Εγώ όταν μου πει κάποιος ότι θέλει να έρθει μετά που θα μιλήσω μαζί του και κρίνω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια αλφα σοβαρότητα και τα κίνητρα του είναι αγνά και καθαρά, δηλαδή σκέψου τώρα να φέρνουμε εδώ οποιονδήποτε φθονή κάποιον άλλον καλεσμένο που φέρνουμε και τον φθονεί επειδή εκείνος ο άλλος έχει διδακτορικό τίτλο ίσως και μεταπτυχιακό τίτλο που αυτός δεν έχει,
να το φέρουμε. Δεν τι να κάνουμε την εκπομπή με reality χειριστού είδους. Συνεχίζει, τώρα γράφει διάφορα. Μου γράφει. Έκανα την κίνηση μετά από χρόνια που με παρακαλούσες. Δεν σε έχω παρακαλέσει ποτέ να έρθεις στην εκπομπή. Γιατί εγώ έχω εκπομπή εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως είναι εξαφανισμένος από τα social media. Εμφανίστηκες πριν 3 μήνες, πότε εμφανίστηκες και εσύ παρακαλούσες για εκπομπή. Αλλά όπως σου έθελα να μιλήσω πρώτα μαζί σου για να δω που στέκεις. Ήταν να με λέξει, αν στέκω καλά. Δεν είσαι εσύ πλάσμα για να μιλήσω σε εκπομπή. Άθρος σου με παρακαλούσε να έρθεις στην εκπομπή. Τώρα αυτά είναι δημόσια, αυτό διαβάζω. Θέλεις άλλο καμιά δεκαετία για να καταλάβεις τούτα που λαλώ. Όπως και τότε, όμως ενάν πολλά αργά. Και μην μιλάς για συμπεριφορές όταν ή βάζοντας εγώ τη λέξη, λέει μια λέξη βριστική, η μπιπ, οι μακακίες που λαλείς, εδώ έκανα αρκετό υλικό για τον Λούι για να σε ξεφτυλίζει για πολλά χρόνια. Εδώ να πω ότι μια σατυρική εκπομπή εννοείται ότι διαλέγει τις αστείες στιγμές και τις δείχνει και εννοείται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το σύνδρομο του ξερόλα, δεν ενοχλείται καθόλου να το σατυρίζει μια κυπριακή εκπομπή. Και μου γράφει και διάφορο ότι πίνω χάπια και τέτοια. Όπως και να έχει, χαίρομαι που αυτός ο κύριος έκανε αυτά τα σχόλια τώρα, γιατί μας έδωσε ζωντανό παράδειγμα, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, οι κατηγορίες αβάσιμες, άμα το είπα, έτσι είναι. Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς να σου δοθεί ευκαιρία να πεις κι εσύ τα δικά σου, έχει βγάλει αυτά τα συμπεράσματα και τα λέει δημόσια κιόλας. Ναι, τα γράφει δημόσια. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε screenshots. Λοιπόν, ρωτάει μία κυρία στο τηλέφωνο. Μια εμπειρία ισούται με 1000 γνώσεις. Παρακαλώ, σχολιάστε. Κοίταξε να δεις, το βίωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα μπορεί να μας μάθει πολλά πράγματα προσωπικά σαν άτομα. Αλλά δεν μπορεί το βίωμα να μας διδάξει γνώση η οποία προέρχεται από έρευνα και από επιστημονική έτσι, κατάσταση. Το βίωμα είναι κάτι προσωπικό, δηλαδή είναι μία μάθηση που προήρθε από μία δική μας εσωτερική αναζήτηση, μια εσωτερική κατανόηση του φαινομένου που έχουμε, που έχουμε πάθει, ας το πούμε, και μας έχει μάθει κάποια πράγματα σαν αξία για τη δική μας τη ζωή. Δηλαδή δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι επειδή το έπαθα εγώ αυτό θα το πάθεις κι εσύ και επειδή το έμαθα εγώ από αυτά που έπαθα εγώ θα το πάθεις κι εσύ με αυτόν τον τρόπο. Εξαρτάται τώρα τι εννοεί η κυρία όταν λέει αυτό εμπειρία. Αυτό πάνω σου, ναι. Δηλαδή αν παράδειγμα εγώ στο παρελθόν είχα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο από μία προσεξία λόγω της οδήγησης που έκανα τέλος πάντων και είχε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι το βίωμα αυτό μπορώ να το επικοινωνήσω μαζί σου, να το μεταδώσω σε σένα και να σου πω ότι, ξέρεις, Αριστονίκη μου, να οδηγείς με αυτόν τον τρόπο ή να μην προσέξεις σε εκείνο το σημείο, είναι επικίνδυνο. Άρα, ναι, μεταδίδεις με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να σου πω έναν τρόπο μετάδοσης, έτσι. Τι. Ήμουν διορισμένη το 2000... Το 2003 σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λεμεσό. Γιατί σας έχω πει ότι έχω υπάρξει συνδεδεμένη στο Υπουργείο Παιδείας. Έρχεται μια μέρα μια μητέρα ενός παιδιού και μου λέει, ήρθε έτσι, άργησε να έρθει. Λέω, τι έγινε, μου λέει, ήμουνα στο δικαστήριο. Της λέω, γιατί ήσουν στο δικαστήριο. Λέει, για οδική παράβαση και πλήρωσε μάλιστα και ένα συγκεκριμένο ποσό. Σε λίρες τότε, το 2003. Και της λέω, γιατί είσαι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, σε κλείδευσα για να πας στο δικαστήριο. Είχε κάνει ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο στο highway, στο motorway, στην Εθνική Οδό. Και της λέω, πώς και κάνεις το ατύχημα. Μου λέει, ξέρεις, έχω βρει ένα κόλπο για να γλιτώνω βενζίνη. Όταν έρχομαι στα κατήφορα, βάζω το αυτοκίνητο free wheel δηλαδή. Δηλαδή βγάζει την ταχύτητα, έβγαζε την ταχύτητα από το αυτοκίνητο, πατούσε το συμπλέχτη, ελευθέρωνε ταχύτητα, το αυτοκίνητο πήγαινε ανεξέλεκτο, αλλά κέρδιζε βενζίνη. Και ενώ εκείνη την μέρα, σοβαρά μου σου λαλώ, ενώ εκείνη την μέρα είχε έρθει, νομίζω πλήρωσε 300 λίρες, θυμούμαι σίγουρα πόσα είχε πληρώσει. Ενώ είχε πληρώσει 300 λίρες πρόστιμο στο δικαστήριο για το ατύχημα που έκανε, ενώ πήγαινε free wheel,
free will, δηλαδή χωρίς ταχύτητα. Γιατί ξέρετε ότι όταν κάνεις το συμπλέκτη και δεν έχει ταχύτητα μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν πιάνουν, τόσο καλά τα. Δεν έχεις τόσο καλό έλεγχο στο αυτοκίνητο, ναι, ισχύει. Ναι. Και μου λέει, κόρη λαλή μου, εσύ που έρχεσαι από Λευκοσία κάθε μέρα στη Λεμεσό, να το κάνεις. Να το βάλεις φρύου, λέει μου, και στα κατήφορα λαλή μου από την κακορατζά που έρχεσαι κάτω, να βάλεις φρύου το αυτοκίνητο σου για να γλιτώνεις λεφτά. Και μου το έλεγε, ενώ μόλις είχε έρθει από το δικαστήριο μου, τον καταδίκασα. Κατάλαβες. Υπάρχει και αυτό. Σοβαρά, μια σφίδα. Φρίουλη. Αληθινή ιστορία. Επικίνδυνο. Εσύ στήσε μου το. Δεν ήθελα να σου πω ότι κάποιος μπορεί να πάθει, αλλά να μην μάθει. Ναι. Γιατί για να μάθεις από τα παθήματα σου, τι προνοείται. Καλή πρόθεση όμως το είπε. Πρώτο ζητούμενο. Ναι, ρε, έτσι έχω κάτι να αγαπώ την πολλά και βλέπεις την εκπομπή φιλενάδα τα φιλιά μου. Γιατί εκείνη είχε κάνει τα μαθηματικά της και σου λέει γλίτωσα πολύ περισσότερα λεφτά σε βενζίνες από τα λεφτά που πλήρωσα στον πρόστιμο, θα συμφέρει. Μας το έχει στείλει ένας φίλος αυτό, βάρ μας το στεί. Full screen σας παρακαλώ. Full screen, αλλά θα το μεταφράσουμε. Ευχαριστούμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Σέξπιρ, ότι ακόμη και να σας προσκαλέσω σε πνευματική μονομαχία, δεν θα γίνει αυτό γιατί είστε άοπλοι. Αχα. Το έλεγε. Λοιπόν. Έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά πήγαινε παρακάτω. Να μείνω από εκεί που έμεινες. Όπου έλεγες ότι μπορεί κάποιος που έχει πάθει κάτι, μεταδίδοντάς το σε κάποιον, να τον βοηθήσει, να μάθει και αυτός από το δικό του πάθημα και να, στην ουσία, να μην το πάθει ακριβώς και αυτός. Ωστόσο, η γνώση υπάρχει. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να οδηγάμε και να κρατάμε το κινητό ή να στέλνουμε μηνύματα. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρουμε. Το ότι πρέπει να το πάθουμε για να το μάθουμε καλύτερα, σωστά, δεν συνιστά το ότι η γνώση μαθαίνεται μόνο δια του παραδείγματος του βιώματος και όχι από την γνώση που μπορεί να προέρχεται από την έρευνα. Εντάξει. Okay. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλά μαθαίνεις κάτι. Και αυτό είναι που λέμε και θα το πούμε και σε μια άλλη εκπομπή που θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, ότι όταν κάποιος έχει ένα βίωμα, σίγουρα τον βοηθάει καλύτερα να μάθει κάτι. Παρά να το ακούσει από κάποιον. Παρά να το ακούσει από έναν επιστήμονα, ας πούμε. Αλλά υπάρχει αυτή η γνώση. Το θέμα είναι πώς τη μαθαίνεις εσύ. Αν επιλέξεις να ακούσεις ένα επιστήμονα που έχει κάνει έρευνες, που έχει βγει και έχει λέει, πήρε παιδιά, όταν οδηγάτε κάνετε εκείνο, κάνετε κι άλλο, γιατί τόσο τις εκατό ατυχήματα έχουν γίνει για αυτό το λόγο, τόσο τις εκατό έχουν γίνει για εκείνο το λόγο. Είναι δική σου ευθύνη αν εσύ ακούσεις αυτό το πράγμα και συνετιστείς με τους κανόνες οδικής ασφάλειας ή αν περιμένεις να πάθεις κάτι πρώτα, για να βγεις μετά και να πεις ναι, βρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό, γιατί εγώ έκανα το λάθος και να τώρα που κατέληξα. Ναι. Και αυτό και σε άλλα παραδείγματα. Και σε άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο άλλος που είναι να έχουν να κάνουν με θέματα που γνωρίζεις ποιο είναι το σωστό, ωστόσο, λες, έλα μωρέ, αποκλείεται, ώσπου να το πάθεις, ισχύει, για να πεις μετά ναι, παιδιά, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που μόνο δια του βιώματος μπορείς να τα μάθεις. Αν μιλάει για αυτά η κυρία, ναι, υπάρχουν παραδείγματα που είναι προσωπικά και μπορείς να τα μάθεις για του βιώματος. Συνήθως, πολύ συχνά ακούω ανθρώπους να λένε η υγεία είναι πάνω απ' όλα και να λένε εγώ έπρεπε να την χάσω για να το καταλάβω και να βγαίνουν και να λένε μέσω του παραδείγματός τους ότι ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, μην αγχώνεστε, προσέξτε την υγεία σας, κάντε γυμναστική, κάντε καλή διατροφή, γιατί εγώ τώρα που την έχασα καταλαβαίνω την αξία της. Ωστόσο το γνωρίζουμε και το λέμε συνέχεια και στην υγεία μας λέμε και η υγεία πάνω απ' όλα λέμε και ευχόμαστε καθημερινά. Αλλά οι κακές συνήθειες παραμένουν. Α, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι το πιο σημαντικό για όλους αυτούς που τους αρέσει να διασταυρώνουν τις απόψεις και να μαθαίνουν είναι το λεγόμενο ήθος της γνώσης. Το να μπορείς δηλαδή να ηθικά να υποστηρίζεις αυτό που γνωρίζεις, γνωρίζοντας ότι η μάθηση είναι πεπερασμένη, ειδικά η δική μου επιστήμη,
που συνέχεια βγάζει. Μπορεί, ας πούμε, να σας πω εγώ σήμερα μια έρευνα και σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες, να ανακαλύψω ότι αυτή η έρευνα έχει βγει μια άλλη που την αναιρεί και είναι αναξιόπιστη. Και συνέχεια εγώ πρέπει να μαθαίνω πράγματα, γιατί αν δεν τα μαθαίνω, τότε δεν θα είμαι σωστή σε αυτό που κάνω. Διαβίωμα. Λοιπόν, ακριβώς. Είναι πεπερασμένη η γνώση και έρχεται κι άλλη, και έρχεται κι άλλη που σίγουρα πρέπει να ακολουθείς. Γι' αυτό λέμε και στους φοιτητές, δεν τελειώνει, δεν είστε ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, δεν ξέρω τι άλλη επιστήμη, παίρνοντας το πτυχίο σας. Θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύετε ότι ξέρετε πράγματα και όχι μόνο πτυχία, γιατί τα πτυχία τα παίρνεις και τελειώνει. Συνέχεια και σε συνέδρια και διάβασμα προσωπικό και να είσαι μες στα πράγματα και να συζητάς με άλλους μεγαλύτερους σου, να τους σέβεσαι τη γνώμη τους, την άποψή τους και γενικότερα να είσαι συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία και να μην θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα. Να είσαι συνέχεια να αμφισβητείς αυτά που ξέρεις είναι το καλύτερο και όχι να νομίζεις ότι να αυτό έτσι είναι και τελείωσε. Και αυτό συνιστά το ήθος της γνώσης. Νομίζω, κοίταξε εσύ τον Ιδιά, αν το απλοποιήσεις κιόλας, γενικά είναι και δύσκολο, αλλά και πρέπει να το κάνεις, να συμβαδίζεις με την εποχή, με τους ρυθμούς της εποχής, που είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Όσο αδύνατο και κουραστικό και αν ακούγεται αυτό, είναι τυχαία, ας πούμε, βάλε το εξής παράδειγμα. Το πόσο άλλαξαν οι υπολογιστές τη ζωή μας και σκέψου τον εαυτό σου ή το μεγαλύτερο σε ηλικία από εμάς, τον πατέρα μου μπορώ να θυμηθώ, τη δεκαετία, της ατέλειτης δεκαετίας του 90 που ήρθαν οι υπολογιστές για τα καλά, και στο εργασιακό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της διασκέδασης, αν το θέλεις έτσι, με πόση δυσκολία κατάφεραν να κάνουν catch-up με αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, από την άλλη, πλέον πόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους είναι. Δηλαδή, πρέπει να τρέχεις κι εσύ, πρέπει να τρέχεις, να μάθεις. Συνέχεια και όλα αυτά που βγαίνουν με την τεχνολογία. Παλιά είχαμε δισκέτες, μετά γίνανε CD, τώρα καταργήθηκαν τα CD, είναι τα USB, μετά στικάκια, θα καταργούν τα στικάκια, θα βγει κάτι άλλο. Θυμήσου τον εαυτό σου όταν βγήκαν τα κινητά τέτοιου είδους. Με την επαφή με το. Γιατί νομίζω ότι τώρα ξέρω να το χειρίζομαι, ακόμη να μάθω. Ναι, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια. Και φαντάζομαι ότι όσο μεγαλύτερος είσαι και όσο πιο απομακρυσμένος από την σύγχρονη τεχνολογία, παίρνεις ένα χρόνο για να το δεις, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα, πώς λειτουργεί, πώς να το χειριστείς. Και ίσως στερείς και γνώσεις. Ναι, περιορίζεσαι μάλλον. Σκέψου πόσα πολλά πεδία υπάρχουν, πόσες πολλές επιστήμες υπάρχουν και ότι ο καθένας παίρνει ένα τόσο δα κομματάκι, το μαθαίνει αυτό. Mm-hmm. Και συνέχεια πρέπει να συνεχίζει να το μαθαίνει. Και πόσο πολύ, πώς να το πω, δύσκολος άνθρωπος πρέπει να είσαι και διόρυθμος, όταν εσύ, χωρίς να ξέρεις ούτε ένα τόσο δά κομματάκι, δηλαδή να μην έχεις εξειδικευτεί ούτε σε ένα τόσο δά κομματάκι της επιστήμης, να λες ότι τα ξέρεις όλα από όλες τις επιστήμες. Χωρίς βέβαια αυτό όμως να σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος αρέσκεται στην γενική γνώση, δηλαδή εμένα μπορεί να μου αρέσει να διαβάσω για ψυχολογία, να διαβάσω για βιολογία, να μάθω για τεχνολογία, για υπολογιστές κλπ. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Φυσικά και όχι. Καταλαβαίνεις τι πώς το εννοώ. Όποιος διαβάζει ψυχολογία γίνεται ψυχολόγος. Όχι, αλλά στο λέμε την έννοια ότι εμένα μπορεί να μου άρεσε η εξειδίκευση. Στο παιδί μου, να διαβάζεις. Όλοι μας διαβάζουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι το αντικειμένο μας και μας αρέσει να μορφωνόμαστε και να διαβάζουμε. Ωστόσο, το να διαβάζω κάτι από το να πω ότι τα ξέρω καλύτερα από αυτόν που φάγε τα χρόνια του στα δρανία για να τα μάθει και ακόμα προσπαθεί, αυτό συνιστά για μένα μια κατάσταση δύσκολη που δεν θέλω να την ονοματίσω τώρα. Γιατί είμαστε και. Εκπομπή. Τι έχεις εκεί, έχεις μηνύματα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Για πάμε. Αλλά είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί γελάω. Γιατί αυτό που διάβαζα προηγουμένως για τα σχόλια τα ευρηστικά, τα συνέχισε ο τύπος. Εγώ έκανα απεικόνηση οθόνης. Δεν πειράζει. Και τώρα τα σβήσε. Αλλά οι απεικονίσεις οθόνης υπάρχουν και οι απεικονίσεις οθόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα σε μια αγωγή δυσφήμισης. Δεν ξέρω αν είναι δυσφήμισης, πώς λέγεται αυτή η αγωγή. Ψυχοφαντική δυσφήμιση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Λίβελος. Τώρα θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου μετά. Δεν απειλώ, δεν ξέρω αν θα το κάνω, γιατί πραγματικά είναι και για αστείο αυτά τα πράγματα. Αλλά
πραγματικά αυτά τα πράγματα, δεν σε έκανα λάθος. Είναι τραγικό πως οι άνθρωποι μπορεί να είναι τόσο πολύ επηρεασμένοι από το συνέστημά τους, το όποιο συνέστημά τους. Αυτό το συνέστημά τους μπορεί να είναι θυμός για γενικότερος, μπορεί να είναι θυμός για τον κόσμο, μπορεί να είναι ζήλια, φθόνος, μπορεί να είναι αίσθημα αναξιότητας, οτιδήποτε συνέστημα, το οποίο να φορτίζει τόσο πολύ τον άνθρωπο, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς ο εγκέφαλος του. Δηλαδή, αν το συνέστημα μας παίρνει τόσο πολύ χώρο, αν είμαστε τυφλωμένοι από συνέστημα, δεν μπορούμε να δούμε τη λογική και κάνουμε και πράγματα τα οποία βλάφτουν εμάς τους ίδιους. Θα διαβάσω λίγα από τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Λέει μια φίλη, καλή σας μέρα. Με το σημερινό σας θέμα δηλαδή, θα πέσουμε στην παγίδα ότι αν εκφέρουμε κάποια άποψη σημαίνει ότι κάνουμε τους ξερόλες. Εσείς μας δίνετε το δικαίωμα σύμφωνα με το θέμα. Ο καθένας έχει άποψη και μπορεί να την εκφέρει είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί. Εξάλλου όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό κάνουν. Δίνουν το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να πει τη γνώμη του σύμφωνα με τις δικές του πεπιθήσεις και βιωματικές εμπειρίες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις σε μια συζήτηση, είτε γιατί είναι σύρνε αυκάπα στον τοίχο, σαν να ρίχνεις αυγά στον τοίχο, είτε δεν τολμά να πει κάποιος έντιμα διαφωνώ. Προσόντα σημαίνει έχω βιώματα, γνώσεις και τεκμηριώνω τη δική μου άποψη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έγραψε η τηλεθεάτρια, θες να το σχολιάσεις. Ναι, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο που γράφει σχόλια στο διαδίκτυο, μιλάμε για τη μερίδα εκείνων των ανθρώπων που χωρίς να γνωρίζουν ένα εξειδικευμένο θέμα και χωρίς να έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους και χωρίς να έχουν εμπειρία αυτών του πράγματος. Δηλαδή να παίρνεις δεδομένα και να βγάζεις ένα συμπέρασμα με βάση τη γνώση σου, με βάση την εμπειρία σου και με βάση την άποψη που μπορεί να έχεις καθότι έχεις εντρυφήσει σε αυτό το θέμα, βγαίνουν άκρητα και συκοφαντούν, δυσφημούν, λένε απόψεις είτε για θεσμούς, είτε για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση του θέματος και θεωρούν ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από αυτούς και αν ήταν αυτοί στη θέση τους θα κάναν καλύτερα τα πράγματα χωρίς να ξέρουν ποια είναι πραγματικά τα πράγματα, να μην έχουν τη γνώση και να έχουν την εμπειρία να το κάνουν. Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε εδώ. Η φίλη η οποία έστειλε το μήνυμα, την οποία την γνωρίζω και την έχω και φίλη στο Facebook, είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, είναι καλλιτέχνης κιόλας η κοπέλα, είναι ζωγράφος, είναι μια πολύ ευγενική ψυχή, της οποίας βλέπω τα σχόλια. Τα σχόλια της είναι όπως ακριβώς τα λέει, η δική της προσωπική άποψη, διαχωρίζει ότι είναι η προσωπική της άποψη και τα τεκμηριώνει κιόλας. Να σας πω όμως κάτι και θα σταθώ σε κάτι που έχεις πει παλιότερα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι το διαδίκτυο και τα social media μας δίνουν αυτή την ελευθερία. Να εκφραστείς, να γράψεις ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις, σε όποιον το θέλεις σχεδόν. Άρα τέτοιες κακοήθειες και τέτοιου είδους τύποι πάντα θα υπάρχουν. Με ημιμάθεια, τύποι που έχουν προθέσεις κακές, να σε προσβάλλουν, να σε αδειάσουν, δεν ξέρω εγώ, να σε χαρακτηρίζουν. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε τον κόσμο να αποκτήσει, όπως έχεις πει και εσύ, διαδικτυακό γραμματισμό και να φιλτράρει αυτό που διαβάζει, είτε είναι άρθρο, είτε είναι κάποιο σχόλιο, παρά να μάθεις τέτοιου είδους τύπους να μην αναρτούν, ναι, να μην σχολιάζουν. Είναι αυτό που λέω ότι επειδή ακριβώς μαθαίνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, δεν μαθαίνουμε όμως τα πιο ουσιαστικά. Δεν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο ζωής που να μας δείχνει πώς να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα με τη ζωή μας με γνώση η οποία μας χρειάζεται. Είτε είναι οικονομικά, βασικά οικονομικά, είτε είναι βασικά νομικά, είτε είναι βασική ψυχολογία, είτε είναι βασικά τρόπος χειρισμού διαδικτύου και μέσων και διαφόρων μέσων, είτε είναι ακόμα να αλλάξεις μια λάμπα ή να κάνεις τέτοια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και στέλνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και δεν φοβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν παντού κινδύνοι και ενδεχομένως έχουν κάνει τόσα χρόνια σχολείο, αλλά κανένας δεν τους έμαθε πώς να κάνουν βασικά πράγματα επιβίωσης. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς μπαίνει η τεχνολογία στη ζωή μας, μπαίνει σπίτι μας. Πλέον σεριανίζουμε από το σπίτι μας στους διαδρόμους του διαδικτύου ελεύθερα και ανεξέλεκτα και επειδή δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα ρε εσύ, πώς είναι αυτό, πώς λειτουργεί, ποιοι το βλέπουν, σβήνεται, δεν σβήνεται, υπάρχει, θα υπάρχει για πάντα, μπορεί να το... δεν ξέρουμε να το χειριστούμε γιατί δεν έχουμε τη γνώση του πότε δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε και να το χειριστούμε και ό,τι μας βγαίνει
το γράφουμε εκεί πέρα άκρητα και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε περιπέτειες. Γιατί πλέον μπαίνουν οι νομοθεσίες και καλώς μπαίνουν. Και πες ότι κάποιος, ρε παιδί μου, εκεί πας στο χαβαλέ του, εκεί κάθεται και γράφει μια συναρτησία, μια βλακιούλα, ας πούμε, και μετά δεν καταλαβαίνει τι δύναμη έχει αυτή και τι αντίκτυπο έχει αυτό. Η υπόθεση που έχει κερδίσει ο κύριος που την έκανε την αγωγή ήταν μια υπόθεση στην οποία είχε βάλει, αναρτήσει φωτογραφία των παιδιών του, τα οποία παιδιά του είναι υιοθετημένα, και από κάτω έγραψε σε ρατσιστικό σχόλιο για τα παιδιά του μία διαδικτυακή του φίλη εντός αγωγικών, το οποίο μετά νομίζω σβήστηκε το σχόλιο, αλλά η απεικόνηση οθόνης πήγε στο δικαστήριο. Ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τυχάνει να τον γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει όμως μαζί του για αυτή την υπόθεση, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι σίγουρη πως το έχει κάνει καθαρά για σκοπούς αρχής, δηλαδή το έχει κάνει για να δοθεί ένα κοινωνικό μήνυμα αγάπης, συναδέλφωσης, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια και στον κοινωνικό ρατσισμό. Μπορεί να λέω λάθος τις λέξεις, εγώ δεν είμαι κοινωνιολόγος και δεν τις γνωρίζω. Δηλαδή ήθελα να δοθεί ένα μήνυμα ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και scripta manent. Και ακόμη και αν τα γραπτά είναι διαδικτυακά, υπάρχει σήμερα η απεικόνηση οθόνης. Στο δικό μου το κινητό πατάς το κουμπί κάτω και αυτό εδώ και απεικονίζω ότι έχει η οθόνη. Στα άλλα τα κινητά έχει άλλα, δεν τα γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω αυτό που είναι τη δική μου τεχνολογία. Απεικονίζει οθόνη ή απεικονίζει οθόνη του υπολογιστή. Υπάρχει και στου υπολογιστέ. Και αν γράψει πράγματα, ψέματα, ανήκειε κατηγορίε, ανήθικε κατηγορίε, ρητορική μίσου, και έστω και αν μετά τα σβήσει, αυτέ οι απεικονίσει οθόνη πλέον αποτελούν τεκμήριο στα κυπριακά δικαστήρια. Κάτι το οποίο προηγουμένως δεν υπήρχε. Και είναι φοβερή πρόοδος αυτό το πράγμα. Σας λέω, αν κάποιος σας γράφει, δεν μιλάμε τώρα για τις ιδιωτικές συνομιλίες, τα μηνύματα τα ιδιωτικά, να μου στείλει κάποιος μήνυμα στο κινητό ή να μου στείλει κάποιος μήνυμα στο inbox της εκπομπής, εκεί είναι άλλη διαδικασία. Αλλά για τα δημόσια σχόλια που γίνονται είτε στο δικό μας προφίλ, είτε στο προφίλ κάποιου άλλου, είτε σε μια σελίδα και είναι σε δημόσια θέα, εκείνα μπορούμε να τα κάνουμε απεικόνηση οθόνης και να κάνουμε την ανάλογη καταγγελία και στην αστυνομία, αλλά να συμβουλευτούμε και έναν ικανό δικηγόρο να μας βοηθήσει για το πώς μπορούμε να περασπιστούμε τον εαυτό μας και τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Αν είναι ποτέ δυνατόν να βγαίνει ο καθένας να κάνει εμετό πάνω στους άλλους τα δικά του τα θέματα, να λέει κατηγορίες ψεύτικες, να λέει, το οποίο το βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Πολύ. Πάρα πολύ συχνά. Και είναι το στυλάκι, εγώ από τη στιγμή που το γράφω, ισχύει. Όχι. Είναι το scripta manent που ισχύει. Τα γραπτά παραμένουν, όχι ότι ισχύουν. Για να ισχύσει κάτι, χρειάζεται απόδειξη. Ναι. Έρχομαι εγώ τώρα και λέω ότι είσαι ελέφαντας. Επειδή λέω ότι είσαι ελέφαντας, σημαίνει είσαι ελέφαντας, επειδή σε λέω ελέφαντα. Γράφει μια φίλη. Τι γίνεται όταν σε ένα γάμο ο ένας από τους δύο είναι ξερόλας? Πώς εντοπίζω τον άντρα μου, πώς αντιμετωπίζω τον άντρα μου που είναι ξερόλας? Μας το έχει κάνει... Αυτό είναι δικό σου, δική σου απάντηση. Δική μου? Πες, ναι. Πώς αντιμετωπίζω τον άντρα σου που είναι ξερόλας? Δεν έχω ξερόλα να ήταν πάντα ξερόλας. Ήταν πάντα ξερόλας ή μετά το ανακάλυψες στην πορεία? Ή έγινε από ένα σημείο και πες μετά? Πες το και για τα δύο φύλλα, εντάξει, λέει ο σκηνοθέτης ότι επειδή είναι πολλοί που ερώτησαν αυτό το ερώτημα, δηλαδή μου το στείλει μήνυμα ο σκηνοθέτης, λέει δεν είναι μόνο για γυναίκα, είναι και άντρας που είναι γυναίκα του ξερόλας. Πρώτα απ' όλα πώς ερωτεύεσαι το ξερόλα? Αυτό ήθελα να ξέρω. Πώς ερωτεύεσαι έναν ξερόλα? Μήπως άμα έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση εσύ και θεωρείς ότι θέλεις κάποιον? Γι' αυτό είναι πολύ γενικό το ερώτημα. Σε ποια ηλικία έγινε αυτό, αν έγινε από ένα σημείο και μετά. Γιατί εντάξει, αν αρχίσει να σε εκνευρίζει κάτι από ένα σημείο και μετά, έχει σημασία από το αν σε εκνευρίζει από την αρχή. Εντάξει, όπως δικαιολογίζω, μπορεί ξέρεις, να εντυπωσιαστείς από αυτόν τον ξερολιασμό ότι αυτός ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου ξέρει πράγματα, έχει γνώσεις, ξέρει αυτό, ξέρει εκείνο, ξέρει τ' άλλο. Άρα
ξέρεις, μέσα σε κλίμα συναισθηματικής εφορίας και ενθουσιασμού, ερωτεύεσαι. Κοίταξε. Μετά. Όταν ερωτεύεσαι, δεν παίζει ρόλο μόνο η σωματική έλξη, η ερωτική έλξη, παίζει ρόλο και η ψυχική έλξη. Και αν έχουμε ψυχική υγεία, μας έλκει η ψυχική υγεία του άλλου. Αν δεν έχουμε ψυχική υγεία, μας έλκει η έλλειψη ψυχικής υγείας του άλλου. Αυτό που είχα παρατηρήσει, τουλάχιστον όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, ήταν ότι επειδή δεν μ' αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου, γενικά είχα μια... Μ' άρεσε να κρατώ χαμηλούς τόνους. Ντροπαλή, ναι. Μίλησε μαζί μου μετά μου. Όταν γνώριζα κάποιους που μιλούσα για τον εαυτό τους, τους πίστευα. Mm. Δηλαδή νόμιζα ότι και αυτοί είναι σαν και εμένα και για να μιλάνε για τον εαυτό τους έτσι, σημαίνει ότι όντως είναι αυτά που λένε. Γιατί το είχα σαν αρχή ότι θα λες μόνο αυτά που ξέρεις και είσαι πολύ προσεκτική. Ότι όλοι σκέφτονται όπως εσένα, ναι. Όλοι λειτουργούν όπως ακριβώς, εσένα. Ακριβώς. Ξέρεις πόση προσπάθεια έκανα να την πείσω ότι πρέπει να μιλά για τα προσόντα της. Η κοπέλα έχει ένα βιογραφικό χωρίς υπερβολή 24 σελίδες. Το βιογραφικό της είναι, δεν έχω δει μεγαλύτερο βιογραφικό ψυχολόγου μέχρι τώρα. Και ντρεπόταν να τα πει. Και ντρεπόταν να τα πει και έλεγε απλά είμαι ψυχολόγος. Και έδωσε πάνω στη Θέκλα. Και τελείωσε η ιστορία. Όχι, τελείωσε η ιστορία. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα την αρχή και έχω ακόμη την αρχή ότι εγώ δεν τα έκανα για να τα λέω. Και σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα βιογραφικά από τα δικά μου, πανεπιστημιακών ανθρώπων. Τα οποία έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Εγώ έχω πρόβλημα με το βιογραφικό μου, γιατί δεν ξέρω πώς να το κάνω για να μπορεί να το. Εννοώ, όταν έχεις κάνει πολλά πράγματα, έχεις πρόβλημα τι να αφήσεις και τι να κάνεις. Mm-hmm. Και εμένα με προβληματίζει. Έλεγα ότι εγώ δεν τα έκανα για να τα λέω αυτά, ούτε για να τα γράφω. Τα έκανα γιατί ήθελα. Για γνώση μου, γιατί θέλω να μάθω πράγματα. Από εκεί και πέρα, όταν συναντάς ανθρώπους που κάθονται και λένε εγώ έκανα το ένα, εγώ έκανα το άλλο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια. Είχα την εντύπωση όσο ήμουν πιο μικρή και αυτό το συνάντησα, η αλήθεια είναι εδώ στην Κύπρο πολύ αυτό το φαινόμενο. Του εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ποιο ξέρω εγώ και τι κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτό το δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κι αλλού, αλλά εγώ εδώ το συνάντησα πιο πολύ. Είχα την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος πόσα πράγματα ξέρει για να τα λέει όλα αυτά, ας πούμε. Και είχα πέσει σε αυτή την παγίδα πάρα πολλές φορές. Την παγίδα, όντως. Ναι, είχα πέσει σε αυτή την παγίδα πάρα πολλές φορές, να νομίζω ότι όλοι αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ξέρουν. Αλλά όσο μεγαλώνεις και αρχίζεις να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι και αποκτάς εμπειρίες στη ζωή σου και έχεις δει προσωπικά βιώματα από ανθρώπους πραγματικούς που ζουν εδώ, νομίζω καταλαβαίνεις πλέον ποιος λέει έτσι, τα λέει γιατί για θέλει να δειχτεί, από αυτόν που πραγματικά δεν μιλάει και μιλάει εκεί που πρέπει, λέει αυτά που πρέπει. Για μένα ο άνθρωπος που χαίρει θαυμασμού και το θαυμάζω είναι ο άνθρωπος που ξέρει αυτά που λέει τα ξέρει, λέει λίγες κουβέντες και καθαρές, δεν έχει ανάγκη να περιαυτολογήσει, δεν έχει ανάγκη να το θαυμάζουν οι άλλοι, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι και απλά όταν συναλλάσσεται με τους ανθρώπους τους είναι απλοϊκός, είναι απλός και δεν θεωρεί ότι η γνώση του έχει δώσει το προνόμιο είτε να εξουσιάζει τους άλλους είτε να κάνει ό,τι είναι καλύτερος από τους άλλους. Για μένα αυτός ο άνθρωπος χαίρει θαυμασμού και είναι λίγοι αυτοί. Πραγματικά. Και αυτό για μένα ο μορφωμένος άνθρωπος, να το πάρουμε και κατά τους αρχαίους, είναι αυτός που έχει την παιδεία να χρησιμοποιεί αυτά που ξέρει εκεί που πρέπει και να μην θεωρεί ότι επειδή είχε το προνόμιο να σπουδάσει, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν αυτό, ναι, το προνόμιο. Μπορεί να έχουν τα χρήματα. Εντάξει, να μην έχουν την οικονομική ικανότητα να το κάνουν, αλλά έχουν όλες τις άλλες ικανότητες, του δίνει το δικαίωμα να κάνει τον καμπόσο στους άλλους. Και πόσο μάλλον αυτοί που μπορεί να έχουν πενιχρές γνώσεις για κάτι και όμως αυτές τις φουσκώνουν και χωρίς να ξέρουν το κάνουν αυτό. Δηλαδή έχουμε δύο πράγματα. Αυτός που ξέρει και νομίζει ότι κάποιος είναι και αυτός που δεν ξέρει και νομίζει ότι κάποιος είναι. Είναι δύο φαινόμενα. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι. Χαμηλή αυτοεκτίμηση και η πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και υπερβολικά ψηλή αυτοπεποίθηση και τα δύο σημαίνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ακριβώς αυτό. Πριν να πάμε σε διάλειμμα, θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ότι δεν με ενόχλησαν καθόλου τα σχόλια που διάβασα προηγουμένως. Σε καμία περίπτωση τα διάβασα απλώς για να δείξω και να αποδείξω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάσω και αρνητικά σχόλια που γράφονται για μένα και ότι κανείς δεν είναι τέλειος και όλοι μας είτε μπορεί να
έχουμε αρνητικά σχόλια, είτε μπορεί να έχουμε ανθρώπους που γράφουν για μας αρνητικά σχόλια και η ζωή συνεχίζεται. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέψαμε στο στούντιο. Έλαξε ρόλες μου, πείτε τα όλα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα, λέει ένας φίλος. Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι λύθοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Αυτό που είπες πριν. Λέει Charles Bukowski, το αποδίδουν και στον Einstein. Είναι ο Charles Bukowski που το έχει πει όμως, Και ο Einstein, νομίζω το έχω δει να το έχει πει. Τόσο απλά. Τώρα δόθηκε το βήμα σε περισσότερους μέσω των social media. Αυτό ήταν εκείνο που είχες πει και προηγουμένως. Άλλη μια υπέροχη εκπομπή. Καλημέρα, Θέκλα, Πέτρο Αριστονίκη. Καλημέρα. Είστε η φωνή πολλών ανθρώπων που τόσα χρόνια νιώθαμε UFO, νιώθαμε ότι είμαστε εξωγήινοι. Που τα σκεφτόμασταν αυτά που διαπραγματεύεστε τώρα δημόσια και ανοιχτά για τη διαφορετικότητα, την τοξικότητα, τον πολιτισμό, την υγεία. Έχω κάνει tweet το συμπέρασμα του Ντάνινγκ Κρούγκερ ότι όποιος πιστεύει πως είναι σίγουρος για κάτι είναι κατά βάση ηλίθιος. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Όλη η σοφία των ανθρώπων δεν είναι παρά μορία στα μάτια του Θεού. Πολύ ανακουφιστική εκπομπή για όλους όσους σκεφτόμαστε πολύ πριν μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε φίλοι. Άλλοι φίλοι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζημιά μπορεί να κάνει το άτομο ξερόλας. Θέκλα μου, σε πιο παλιό μήνυμα σου έγραψε για ένα κοντινό μου άτομο που σε μια επεισοδιακή κατάσταση διαγνώστηκε με οξία σχιζοφρένεια και νοσηλεύτηκε 21 μέρες στο ίδρυμα. Ο αδερφός του, αυτού που είχε νοσηλευτεί στο ίδρυμα, Ξερόλας, με δοκτοράτο στον τομέα του άσχετο με την ψυχιατρική, είχε διδακτορικό, αλλά άσχετο στον τομέα με την ψυχιατρική, με πρωτοβουλία δική του επιβάλλει στον αδερφό του να σταματήσει την αγωγή και να επαναληφθεί η κατάσταση, με αποτέλεσμα να κάνει απόπειρα να σκοτώσει τον ίδιο τον αδερφό. Καταλάβεις, δηλαδή μπήκε ένας άνθρωπος στη ψυχιατρική κλινική με διάγνωση οξίας, οξία σχιζοφρένειας. Ο αδερφός του, ο οποίος είχε διδακτορικό σε άλλον τομέα, όχι ψυχιατρική, τον έπεισε να μην το κάνει και μετά πήγε να τον επιτεθεί αυτού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή είναι σε ένα πολύ ψηλό οικονομικό μορφωτικό επίπεδο, δεν αποδέχθηκε ότι ο αδερφός του θα πρέπει να ακολουθεί μια ψυχοφαρμακευτική θεραπεία. Εκεί που όλοι νομίζαμε ότι θα έχει βοήθεια από τον διδάκτορα αδερφό που είναι μορφωμένος, έχει λειτουργήσει εντελώς αντίθετα. Και εδώ να πω ότι δεν είναι ντροπή κάποιος να παίρνει φάρμακα, είτε τα φάρμακα αυτά είναι αντικαταθλιπτικά, είτε τα φάρμακα αυτά είναι αντιψυχωτικά, είτε τα φάρμακα αυτά είναι άλλης φύσεως φάρμακα που συνταγογραφεί ο ψυχίατρος. Δεν είναι κάτι να ντρέπεται αν χρειάζεται να πάρει φάρμακα. Αντιθέτως, είναι μεγάλη ντροπή να κυκλοφορούμε αδιάγνωστοι, να κυκλοφορούμε με ψυχικές διαταραχές οι οποίες βλάφτουν όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας και να μην καταδεχόμαστε να παίρνουμε φάρμακα και να κοροϊδεύουμε αυτούς που φάρμακα. Αυτό το λέω γενικώς, δεν το λέω ειδικώς. Καλημέρα σας, λέει ένας φίλος. Αν αμφισβητείς συνέχεια αυτό που ξέρεις όμως και δεν είσαι ποτέ σίγουρος, θα χάσεις την αυτοπεποίθησή σου και θα νιώθεις ότι δεν ξέρεις τίποτα για το επάγγελμα σου. Άρα είσαι άχρηστος. Το λέω γιατί εγώ συνέχεια αμφισβητώ τον εαυτό μου και πάντα διαρωτώ με αν όντως είναι έτσι αυτό που λέω στους άλλους. Αυτό είναι ωραίο θέμα αυτό που θέλει. Είναι ωραίο, είναι εκπαιδευτικός. Ναι, κοίταξε να. Είναι διαφορετικό να αμφισβητείς αυτά που λες αν είναι έτσι και είναι διαφορετικό να αμφισβητείς ότι αυτό που λες και έχεις διαβάσει και είσαι σίγουρος ότι έτσι είναι και το έχεις διαβάσει έτσι, μπορεί αύριο να μην είναι έτσι. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή, αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για οποιαδήποτε γνώση υπάρχει σήμερα για το ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι και αύριο. Βέβαια. Αλλά ότι σήμερα είναι έτσι, μπορεί να είσαι βέβαιος. Βρε, το πιο απλό παράδειγμα, όταν έγραψα το 2016 το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και έγραψα το κεφάλαιο για την εφηβεία, το οποίο το διόρθωσες εσύ και πρόσθεσες και δικά σου, δεν είχαν βγει ακόμη οι μελέτες που λένε ότι η ανάπτυξη του προτμετωπίου φλοιού εξακολουθεί μέχρι τα 22-24 χρόνια και έτσι είχα γράψει μέσα στο βιβλίο ότι ήταν μέχρι τα 12 χρόνια η ανάπτυξη του εγκεφάλου, γνώσεις που είχαμε παλαιότερα. Και τώρα έχει έρθει η νέα γνώση, η οποία απορρίπτει την προηγούμενη, η οποία όμως είναι ήδη γραμμένη σε βιβλίο. Αλλά το βιβλίο έχει ημερομηνία. Εκείνη την περίοδο ακόμη δεν υπήρχε αυτή η γνώση. Θα κάνουμε εκπομπή με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, ποια Πέμπτη είναι, για την αυτοεκτίμηση. Νομίζω είναι 6 Ιουνίου, γιατί την προετοιμάζαμε χθες, που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, να το δούμε και εκεί. Δηλαδή ότι
Ναι, μεν, αλλά είναι καλά να αμφισβητούμε τον εαυτό μας, αλλά όχι σε σημείο του να μην ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε καθόλου. Έχει πολύ ωραία θέματα για αυτοεκτίμηση, γιατί είναι και εκείνο το άλλο που λες για όσους έχουν και θρησκευτική παιδεία. Του πού σταματάει η αυτοεκτίμηση και πού ξεκινά το να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μετά να είσαι, ας το πούμε, μη ταπεινός άνθρωπος. Δηλαδή, συγχαίουμε πολλές φορές την ταπεινότητα με το ότι δεν κάνει καλό να είμαστε να έχουμε αυτοεκτίμηση. Ναι, ταπεινώ, για όσους έχουν θρησκευτική παιδεία, θα το πούμε στο θέμα για την αυτοεκτίμηση. Επικίνδυνος ο ξερολισμός, λέει μια φίλη, των μαμάδων που δίνουν συμβουλές τύπου: μην κρατάς συνέχεια το βρέφος γιατί του κάνεις όλα τα χατήρια για το κακομαθαίνεις. Άφησε το να κλαίει για να μην καλομάθει. Και άλλα πολλά που βασίζονται σε ξεπερασμένες απόψεις μανάδων γιαγιάδων που δυστυχώς δεν έγιναν ποτέ update και δεν βασίζονται σε επιστημονική γνώση. Είναι κρίμα να μην αξιοποιούμε τη γνώση που υπάρχει εκεί έξω για να γίνουμε καλύτεροι γονείς, φίλοι, σύντροφοι, πολίτες. Και ένας άλλος φίλος λέει αστεία, λέει να αγοράσει το ασπίδες, λέει όποιος ο σύντροφος του είναι ξερόλας. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι καλά να δώσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν την εκπομπή σήμερα και μπορεί να σκεφτούν μήπως με βάση αυτά που λέγονται στην εκπομπή, μήπως ένα κοντινό μου πρόσωπο, όπως ο σύντροφος μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου είναι ξερόλας, πώς είναι καλή ιδέα να το μεταφέρουν αυτό το πράγμα. Να το μεταφέρω σε ποιον? Στον σύντροφο τους. Γιατί αν κάποιος είναι ξερόλας, με τον τρόπο που περιγράψαμε, μέσα στη σχέση δημιουργούνται θέματα. Ένα καλό τρίκ για να καταλάβεις είναι ένα ξερόλα για μένα είναι να του φέρεις δεδομένα και να προσπαθήσεις μέσα το δεδομένα και μέσω της απλής μεθόδου της συλλογιστικής να καταλάβεις εάν δέχεται τα επιχειρήματα τα οποία είναι απτά και σίγουρα επιστημονικά και αν αυτός δεν τα δέχεται τότε και είναι δηλαδή λίγο φαϊνότερο ότι ενώ του φέρνεις τα δεδομένα αυτός τα αναιρεί και βγάζει από το συνέχεια νέα δεδομένα και δεν κάνει αυτό, αυτό που λέμε δεδομένα είναι αυτά. Δεν βγάζεις άλλα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Πες μου, αυτό το δεδομένο έφυγε. Εκείνο το δεδομένο έφυγε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Και αν αυτός επιμένει να βγάζει νέα δεδομένα από το πουθενά, τότε είναι ξερόλας. Νομίζω είναι εύκολο είναι να καταλάβεις. Είναι μια σύντομη. Ναι, είναι εύκολο να καταλάβεις ποιος τρίκ. Είναι ξερόλας. Εγώ θα έλεγα ότι εάν αντιλαμβανόμαστε πως το τέρι μας, ο άνδρας μας ή η γυναίκα μας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να τους συστήσουμε, να πάμε μαζί σε ένα ψυχολόγο της επιλογής μας, να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού, γιατί στη θεραπεία ζευγαριού πολλές φορές ο ψυχολόγος καλείται να παίξει το ρόλο του ανεξάρτητου κριτή όταν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, οι οποίες έχουν μέσα το στοιχείο του παραλογισμού. Γιατί στην ουσία οι ξερόλες παραλογίζονται. Ανέφερες προηγουμένως την απλή συλλογιστική, καταπατούν τους κανόνες της λογικής. Ευχαριστούμε, εξαιρετική εκπομπή, Αριστονίκη. Πολύ ωραία τα δεδομένα που μας έφερες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που διαβάζεις, ενημερώνεσαι και έρχεσαι και τα μοιράζεσαι μαζί μας, αφιλοκερδός.